Σε τραγωδία κατέληξε το γκλέντι σε κουρά προβάτων στο οροπέδιο Καθαρού με ένα 36χρονο να τραυματίζεται θανάσιμα από το όπλο που κρατούσε ο μπατζανάκης του. Σε αυτό ακριβώς το σημείο έγινε το γκλέντι με τις κουρές των προβάτων που μετατράπηκε σε θρήνο. Παίξανε με τα όπλα γιατί νομίζανε ότι θα κάνανε πανηγύρι. Ένας νεκρός, άλλος στη φυλακή. Δύο οικογένειες σβήσανε. Στο κρασάκι δεν μιλεί στο βαρέλι. Και μόλις βγει έξω, αρχινά και μιλεί. Εγώ ήμουν στο Καθαρό, είδα ένα αυτοκίνητο και έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα για να κατέβει κάτω, δεν ήξερα τι ήταν. Μετά που ήρθα εδώ στο χωριό, άκουσα και εγώ τα νέα που συμβαίνουν. Λυπηρό το θέμα, που ήταν πολύ νέο παιδί. Τώρα ήταν στο ξεκίνημά του να φτιάξει καινούρια μάντρα, να κάνει, να δείξει. Ήταν καινούριο στο Καθαρό. Η οικογενειακή τραγωδία από το επικίνδυνο έθιμο με τις μπαλωθιές, με το τραγικό θάνατο του κτηνοτρόφου, να συγκλονίζει την Κρήτη. Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ και στην Κρίτσα, όπου κατάγονται οι δύο αδελφές των δύο ανδρών. Τα κορίτσια είναι κριτσότικα. Καλά παιδιά, καλές οικογένειες, τα πάντα καλά. Δυστυχώς. Το κακό είναι ότι είναι ένας νέος άνθρωπος που έχει σπίσει. Έχει αφήσει ένα μικρό παιδί ορφανό, μια μικρή γυναίκα. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στο σημείο όπου πραγματοποιήθηκε χθες ο γκλέντι, όπου έριχναν τις μπαλωθιές και με το κρασί να ρέει άφθονο, με τη διασκέδαση να μετατρέπεται σε τραγωδία. Κρίμα είναι, ναι, οι άνθρωποι, κρίμα είναι δυστυχώς. Αλλά συμβαίνει. Αν δεν βάλουμε μυαλά. Ναι, το κάνουν. Είναι λάθος. Πρέπει να το σταματήσουν άμεσα. Πρόκειται για τον Γιώργο Νταγιάκο, πατέρα ενός παιδιού από την Ιεράπετρα, ο οποίος μετέβη στην περιοχή για να βοηθήσει συγγενείς κτηνοτρόφους στις κουρές κοπαδιών. Ο δράστης πάνω στο κέφι του άρχισε να ρίχνει μπαλωθιές, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου. Τα όπλα να καταργηθούν, να μην έχει κανείς ιδιώτης όπλο. Στο χωριό Κεντρίο που κατάγεται η μητέρα του άτυχου άντρα, κάτοικοι εκφράζουν τη θλίψη τους, κάνοντας λόγο για ένα φιλήσυχο άνθρωπο και οικογενειάρχη. Το να πας, να βρεθείς σε μια... γιατί πήγαν να βοηθήσουν στην κουρά, σε αυτό, σε όλα. Και μετά να κάτσω να πίνω και να βγάζω... Δηλαδή αυτό το θέμα με τα όπλα εδώ κάτω είναι απαράδεκτο. Όλοι έχουμε συγκλονιστεί εδώ στο Κεντρί και όχι να κρατάνε τα όπλα. Δεν χρειάζονται όπλα. Στη μέση και να κάνουν τις φιγούρες. Και η φιγούρα να φέρει ένα αποτέλεσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άντρας πυροβολήθηκε στη θωρακική χώρα και μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στη Κρίτσα και από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο, τον οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Είμαι συγκλονισμένος με το γεγονός αυτό και όλοι μας βέβαια και όλος ο κόσμος. Φανταστείτε την οικογένειά του. Όλος ο κόσμος, όλη η κοινωνία τοπική είναι συγκλονισμένη. Το παιδί καταγόταν από το χωριό μου, το Καπίστρι. Μεγάλωσε μαζί με τα παιδιά μου. Εξαιρετικό παιδί, πρόσχαρος, γελαστός πάντα. Έχει συγκλονιστεί όλο το χωριό. Δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά στις μέρες μας. Εύχομαι στην οικογένειά του τα θερμά συλληπιτήρια και υπομονή. Έχουμε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μας. Ένα εργατικό παιδί, ένα φιλότιμο παιδί που πραγματικά. Όποτε χρειαζόμαστε στον συντηρησμό ήταν παρόν. Σε κατάσταση σοκ, ο 32χρονος δράστης που σκότωσε κατά λάθος τον μπατζανάκι του, συνελήφθη από άνδρες του Ταέλα Σιθίου, υποστηρίζοντας ότι δεν κατάλαβε τι έχει γίνει και πώς έπεσε νεκρός ο συγγενής του, ενώ δεν θυμόταν που πέταξε το πιστόλι. Εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και ισχυρίστηκε ότι δεν περίμενε πως θα προκαλούσε τέτοιο κακό. Αστυνομικοί προχώρησαν σε αυτοψία, συλλέγοντας στοιχεία και καταθέσεις που θα βοηθήσουν στη διαλεύκαση της υπόθεσης, η οποία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και όλο το νησί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τροποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγίου Νικολάου.